να δώσετε απαντήσεις για τα καστανιόριζα και το μνημόνιο που βάλατε τη χώρα και υποφέρει ο ελληνικός λαός από τις συνέπειες που σήμερα διαχειρίζεται. Μπήκε, και υποφέρει επειδή έγινε το καστελόριζο ή επειδή καταστρέψατε τη χώρα το διάστημα πριν του 9, όπως αναγνωρίζετε ευρωπαϊκά. Πρέπει σήμερα εσείς να πείτε και να εξηγήσετε γιατί αλλάξατε. Λαϊκισμός τώρα, κυρία Πατριανάκου. Στη δυστυχία, λαϊκισμό. Πάνω στο πτώμα εσείς, κάνετε λαϊκισμό. Εσείς, διότι τώρα που το Πασόκ έβαλε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο κύριος Καραμαλής δεν κατέστρεψε τη χώρα. Δεν υπήρξε ο πλήρης εκτροχιασμός της οικονομίας. Δεν τρέπεστε. Την εικόνα με τις βαρκούλες και το μνημόνιο. Αυτό σας πειράζει. Όλοι τη θυμόμαστε. Και τα ψευδή στοιχεία, τα Greek statistics που μας διέσυραν, δεν σας πειράζει. Σήμερα, εάν σήμερα η χώρα. Καμία εδώ. Με πείτε το. Ναι. Είναι λόγω του κύριου Παπανδρέου και του Πασό. Με 1,5 εκατομμύρια ανέργους είναι διότι η χώρα μπήκε στο μνημόνιο και εκτέλεσε. Ποιος την έβαλε? Το 2004-2009 η χώρα εκτροχιάστηκε. Εσείς υπερασπιστείτε το σύνολο, κύριο Καραμαλή. Αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Φυσικά και τον υπερασπίζουμε. Έχουν αρχίσει σε μια πολιτική και πρώτα απ' όλα με εθνικές προτεραιότητες. Την είδαμε. Τον πλήρη εκτροχιασμό. Τα ψευδή στοιχεία. Με ψευδή στοιχεία εθνικές πολιτικές. Με τάξη, ας αφήσουμε.